Να είναι η πλαγιά στο πλάι σου, να σε υποστηρίζει. Οδό και μπρος μονοχαρές, Νίκο να σου χαρίζει. Νίκο μου σου ευχόμεθα, της Παναγιάς τη χάρη. Σκηνή να γίνει να τραβά, ο πίσω να σε πάρει. Θα μεταφερθούμε λοιπόν στην κυρά Παναγιά για να ξαναζήσουμε την ιστορία του γάμου της Χατζηφωτεινής. Το ιστορικό ηθογραφικό γεγονός που θα σας παρουσιάσουμε απόψε αναφέρεται στη συμβολή της Καρπάθου στον απελευθερωτικό αγώνα του έθνους μας το 1821. Η επίσκεψη του αντιναβάρχου και μετέπειτα πρωθυπουργού της Ελεύθερης Ελλάδας, Αντώνη Χρυεντή, καθώς και ο γάμος της Χατζηφωτεινής στην κυρά Παναγιά, είναι μια ιστορία αληθινή, που διηγούμενη από στόμα σε στόμα, διασώθηκε μέχρι τις μέρες μας. Thank you.
Thank you.
Χριστιανοστράτηγα, η Μύθη έπιασε το μαντήλι με τα πλούσια δώρα και τα πρόσφερε στο κουμπάρο, λέγοντας: «Αυτά και το έθνος μου, κουμπάρε, εμένα δεν μου χρειάζονται». Πρόσθεσε ο Χριαζής,
και με το μαχαίρι του έκοψε τη χρυσή κολαΐνα που στόλισε το χρυνένιο λαιμό της Χατζηφωτεινής. Τότε φούντωσε ακόμη πιο πολύ πατριωτική φλόγα μέσα στην καρδιά της Χατζηφωτεινής και με γοργές αποφασιστικές κινήσεις άρχισε να βγάζει ένα-ένα όλα τα χρυσαφικά της και να τα παραδίδει στον αντινάβαρχο. Και αυτά έχουν πάρει δεν χρειάζονται. Πάρτα όλα για το έθνος μας, του ξαναλέει. Με τη σειρά τους προσκαλεσμένοι έδωσαν στον αντινάβαρχο 25 αρνιά, 40 χείρους, 35 κατσίκες και 50 οκάδες λάδι για την κουμπάνια του στόλου. Thank you.
σκοτεινή πρόσφερε στον αγώνα μια ολόκληρη περιουσία και ένιωθε μια βαθιά ικανοποίηση. Ελεύθερη από τα περιτάγια αυτήν στολίδια, τώρα φαινόταν ακόμα πιο ωραία. Ετοίμησε τον εαυτό της, ετοίμησε την Κάρπαθο και ούτε καν υποσευότανε πως το όνομά της θα έμενε στους αιώνες και πως θα έκανε τους Καρπάθιους που αγαπούν την ιστορία τους να το προφέρουν με θαυμασμό και συγκίνηση. Σας ευχαριστούμε. Πως το όνομά της θα έμενε στους αιώνες και πως θα έκανε τους Καρπάθιους που αγαπούν